Αυστηρά μέτρα πρόληψης έχουν ήδη ληφθεί στα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας για τον περιορισμό του κινδύνου να υπάρξει κρούσμα κορονοϊού είτε σε εργαζόμενους είτε σε κρατούμενους. Η Γενική Γραμματέας Αντιγκλιματικής Πολιτικής κυρία Νικολάου απέστειλε έγγραφο σε όλα τα σοφρονιστικά καταστήματα ζητώντας μεταξύ άλλων την δημιουργία χώρων απομόνωσης όπου θα μεταφέρονται όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα κορονοϊού. Επίσης, περιορίζονται δραστικά τα επισκεπτήρια, ενώ έχουν διανεμηθεί απαραίτητα μέσα για την προστασία εργαζομένων και κρατουμένων. Τα μέτρα αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη στο σοφρονιστικό κατάστημα Ιωαννίνων με την διευθύντρια Ελένη Αγάπητου, να τονίζει πως και οι 137 κρατούμενοι έχουν ενημερωθεί από τη διεύθυνση, τον γιατρό και τους νοσηλευτές του καταστήματος ότι δεν πρόκειται για τιμωρητικό αλλά για προληπτικό μέτρο προστασίας της ατομικής τους υγείας. Ξέρουμε πολύ καλά τι θα γίνει αν έχουμε κάποιο ύποπτο κρούσμα ή αν έχουμε κρούσμα. Τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι όσο γίνεται λιγότερα επισκεπτήρια για τους κρατουμένους. Δεν είναι τιμωρητικό το μέτρο. Δεν θέλουμε το μέτρο. Είναι προληπτικό το μέτρο. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ένας υγιής πληθυσμός μέσα στη φυλακή. Mm-hmm. Οπότε θα νοσήσουμε μόνο αν μας έρθει κάτι απ' έξω. Mm-hmm. Και έτσι μπορεί να είναι βέβαια οι υπάλληλοι που θα μεταδώσουν αυτόν τον ιό, αλλά μπορεί να είναι και επισκέπτες. Οπότε επειδή τους υπαλλήλους δεν μπορούμε να τους πούμε να μην έρθουν στην εργασία τους, έχουμε πει να γίνονται όσο γίνεται λιγότερα επισκεπτήρια. Mm-hmm. Καθόλου παιδιά, mm-hmm. Μια και έχουν μεγάλο φορτίο, μπορούν να φέρουν τα παιδιά στους κρατουμένους και βέβαια τα επισκεπτήρια δεν γίνονται ελεύθερα, αλλά γίνονται από το τζάμι και μέσω τηλεφώνου. Έχει συσταθεί μέσω της εγκυκλίου να δημιουργηθούν χώροι απομόνωσης για ένα ενδεχόμενο ή περισσότερα κρούσματα. Είναι εύκολο αυτό να γίνει, έχει ήδη γίνει? Φυσικά θα υπάρχει χώρος απομόνωσης, αλλιώς δεν γίνεται. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι το κατάστημα κράτησης Ιωαννίνων είναι υπερπλήρης. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε τα πάντα. Σε περίπτωση που βρεθεί ένα τέτοιο ύποπτο κρούσμα ή κρούσμα, να υπάρχει αυτός ο χώρος.